Η εορταστική περίοδος στη Ρουμανία έφτασε παράλληλα με την εκτόξευση των τιμών σε πληθώρα προϊόντων. Μάλιστα, υπάρχει μεγάλη διαφορά ανάμεσα στις τιμές που δίνουν οι επίσημες αρχές με αυτές που βλέπουν οι καταναλωτές σε ράφια και βιτρίνες. Έτσι, το χριστουγεννιάτικο τραπέζι αναμένεται κατά πολύ φτωχότερο για πάρα πολλούς Ρουμάνους. Φυσικά και βιώνουμε την ακρίβεια. Δεν είμαι καλή στα ποσοστά, αλλά ξέρω ότι ανέβηκαν οι τιμές, το καταλαβαίνω. Ο κόσμος αποταμιεύει χρήματα στη διάρκεια του έτους και τώρα χρησιμοποιεί πολύ περισσότερα από αυτά τα χρήματα για να έχει κάτι να τοποθετήσει στο χριστουγεννιάτικο τραπέζι. Δεν θα αγοράσω καθόλου αλλαντικά φέτος. Έχω ένα μπάτζετ κοντά στα 150 λέι. Η κατάσταση δεν είναι και πολύ καλύτερη στους παραγωγούς που λένε ότι οι τιμές δεν καλύπτουν το κόστος. Για να μας μείνει κάτι, θα έπρεπε η τιμή να ήταν στα 5 λέι το κιλό, για παράδειγμα, αλλά αφού δεν πουλάμε, ρίχνουμε τις τιμές κάτω από το κόστος. Έχουμε συνέχεια ζημιά. Δείτε το λάχανο, ας πούμε. Το ποτίζουμε τον Αύγουστο 4 φορές το μήνα. Η βενζίνη έχει ανέβει και έτσι έχουμε ζημιά. Τα βασικά είδη έχουν τις μεγαλύτερες αυξήσεις, με τη ζάχαρη στη Ρουμανία να είναι 60% πιο ακριβή. Μεγάλες είναι οι αυξήσεις σε βούτυρο, λάδι, πατάτες, αλεύρι και γάλα. Και ο πληθωρισμός καλά κρατεί στη χώρα. Τους επόμενους μήνες ο πληθωρισμός θα μειωθεί, αλλά ακόμη και αν οι αυξήσεις είναι μικρότερες, δεν σημαίνει ότι πρόκειται να πέσουν οι τιμές. Η Κεντρική Τράπεζα της Ρουμανίας προβλέπει μείωση του πληθωρισμού κατά 5% το 2023 και κάτω από το 10% το 2024.